Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για τη Λάρισα, όχι μόνο διότι γιορτάζουμε τα ελευθερία της, αλλά διότι είναι η μόνη πόλη που γιορτάζει ειρηνικά ελευθερία. Όλες οι άλλες πόλεις απελευθερώθησαν μετά από πόλεμο με αγώνα με θυσία. Η Λάρισα είναι η μόνη πόλη η οποία προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία με διεθνή συνθήκη ύστερα από επίπονες μεν, αλλά πάντως διπλωματικές και όχι πολεμικές διαβουλεύσεις. Και αυτήν την πρωτοτυπία που έχει η πόλη μας, το γεγονός της ειρηνικής προσαρτήσεως, το γεγονός του ειρηνικού προσήμου, είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το πρόσημο της Λάρισας πρέπει να είναι πάντοτε ειρηνικό. Πρέπει να είναι πάντοτε πρόσημο δημιουργίας, προόδου και σε κάθε περίπτωση ένα πρόσημο τέτοιο που θα έχει να δίνει μηνύματα και στους υπόλοιπους Έλληνες. Ιδίως εν όψη των αυτοδιοικητικών εκλογών που έρχονται. Θέλω να παρακαλέσω αυτό το ειρηνικό πρόσημο να διατηρηθεί, ιδίως σε επίπεδο κοινωνικής ενότητας. Έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να ζητήσουν την ψήφο μας. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε αυτούς που πρέπει. Σε κάθε περίπτωση, την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, θα συνεχίσουμε να ζούμε στην ίδια πόλη όλοι μαζί, στην ίδια περιοχή. Και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε να συμπεριφερθούμε με τέτοιο πολιτικό πολιτισμό και με τέτοια συνείδηση πολίτη, ώστε να διαφυλάξουμε ως υπέρτατο αγαθό την ενότητά μας, την ομόνοιά μας. Ακριβώς διότι αυτό το ειρηνικό που χαρακτήριζε την πόλη μας πρέπει να είναι διαρκώς στον πολιτισμό της και στην ιστορία της παρόντα, ακόμα και σε αυτές αν θέλετε έτσι τις κρίσιμες στιγμές των όποιων εκλογών. Εύχομαι χρόνια πολλά στους Λαρισαίους. Πάντα ελεύθεροι και να χαιρόμαστε πάντοτε αυτήν την σημαντική γιορτή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε και στα παιδιά μας να περνάμε μηνύματα και ιδέες. Κάθε καλό!